Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. Μοντέλου σήμερα. Παιδιά, δεν με ψυχώνετε πάνω. Έκανα πασαρέλα. Δεν σχολιάσατε τίποτα. Πάμε λίγο. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Αχ, ο Γιακάς δεν είναι καλός και κανένας δεν με προσέχει, δεν μου λέει τίποτα και θα θυμώσω με όλους σας. Λοιπόν, παιδιά μου, τι μου κάνετε, πώς είστε. Τρίτη σήμερα. Πιο χαλαρή μέρα, γιατί έχει φύγει η Δευτέρα. Είμαστε σε άλλο mood. Πλησιάζει και το Σαββατοκύριακο. Πέντε, τέσσερις μερούλες, τρεις. Αισιόδοξος είμαι, παιδιά. Ναι, αισιόδοξος. Γιατί αν δεν είμαστε αισιόδοξοι, θα πάνε όλα στραβά. Να τα θυμάστε αυτά. Να τα θυμάστε αυτά που με ένα Ανδρέα Ζωήτσας 2024 έγραψα. Και πρέπει να σας πω κάτι, παιδιά. Πρέπει να σας πω κάτι. 19 Ιουνίου, στο Taekwondo, έρχονται τα Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ. Ναι, καλά ακούσατε και θα γίνει ο χαμός. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, μεγάλος χορηγός της βραδιάς, η ΔΕΗ. Και με αυτόν τον τρόπο όλες οι δράσεις, όλα τα activities, όλα τα πάντα, αποκτούν και ένα πράσινο μήνυμα προς το περιβάλλον, αφού είναι φιλικές όλες. Αλλά ακούστε το καλύτερο. Το μάθατε βέβαια, αλλά θα το πω ακόμη μία φορά. Ότι τα VMA φέτος δεν τα γιορτάζουμε μόνο μια βραδιά, αλλά ξεκινάνε μια μέρα νωρίτερα, στις 18, την Τρίτη, 18. Έξω από το Taekwondo, το γήπεδο εκεί που θα είναι μέσο χαμός, θα στηθεί ένα Mad VMA Festival Village, όπου εκεί θα έχει activities, θα έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνετε, θα διασκεδάσουμε. Και παιδιά, σας περιμένω όλους εκεί. Και έχει μια συναυλία. Αλλά δεν λέω τραγουδιστή, τραγουδίστρια, δεν λέω τίποτα. 18-19 θα είναι τζάμπα στο Village εκεί έξω. Όμως για τις 19 θα μπεις τώρα στο videomusicawards.gr και θα κλείσω εισιτήριό σου για να έρθεις εκεί, να μαζείς και εμένα, αλλά και του super host που είναι Dat Lily, Pipster, Ilenia Williams, Elena Enfenia, Σιντερέλα, Ευαγγέλης Νάκης, Πάμερη, Γιάννης Χιώρας, όλοι και παρουσιαστής, ο ένας και ο μοναδικός, ο Θέμης, ο Γιωργαντάς. Ναι, παιδιά, το είπα. Και τώρα, αφού τα είπα όλα αυτά, πάμε για ένα outfit of the day, για να βγω έξω με την κολλητή μου, να παρτάρουμε το χωρισμό της. Εγώ δεν χωρίζω, γιατί δεν έχω σχέση. Έχω βάλει ένα ροζ outfit από πάνω μέχρι κάτω, γιατί θα βγούμε, παιδιά, πρέπει να μας βλέπουν όλοι. Και έτσι θα κλέψουμε και τις εντυπώσεις, γιατί το ροζ είναι και το χρώμα της σεζόν. Και το έχω βάλει με ένα ποτάκι μαύρο, δεν φαίνεται. Μαλβινό, μην αγχώνεσαι, μην γίνεις πίσω. Έχω βάλει ένα ποτάκι μαύρο για να φαίνομαι και λίγο πιο ψηλός. 1,78 είμαι. Και νομίζω θα κλέψω τις εντυπώσεις και εγώ και η κολλητή μου, γιατί θα την βάλω αναγκαστικά να φορήσει και αυτή η ροζ. Για να είμαστε η Μπάρμπι και ο Κεν. Με αυτόν τον όμορφο τρόπο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, στο Mad for Fashion. Μην φύγει κανείς. Επιστρέψαμε και δεν είναι τυχαία που χορεύω, γιατί παιδιά πρέπει να σας πω κάτι σε όλους εσάς που με βλέπετε εκεί έξω. Είτε χορευτές είτε μη, αν σας αρέσει ο χορός και ονειρεύεστε να χορέψετε πάνω στη σκηνή το Mad VMAs μαζί με τη Λίλα, σου έχω τη λύση. Το Mad και η Pantene σου δίνουν την ευκαιρία να ανέβεις και να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα χορέψουν εκεί on stage και θα γίνει χαμός στις 19 Ιουνίου στο Taekwondo. Ναι. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.videomusicawards.gr μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου για να βρεθείς στις Mad Auditions από την Pantene. Οι auditions θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 31 Μαΐου σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, δεν λέω, και την Κυριακή 2 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη. Ακούστε λίγο πώς θα γίνει η φάση. 200 τυχεροί από εσάς που θα στείλετε αιτήσεις θα επιλεγούν να έρθουν στην audition και από τις δύο πόλεις. Μη σας αγχώνει αυτό καθόλου. Μετά, εκεί που θα έρθετε στην audition, θα είναι εκεί η super host Έλενα Ενθένια, αλλά και η Λίλα, για να κάνετε ένα dance battles που θα χορεύετε μέχρι τέλος, μέχρι να επιλεγούν, επιλεχτούν
οι 20 καλύτεροι που θα συντροφεύσουν τη Λίλα στη σκηνή των VMAs. Το ακούσες, μπες τώρα, κάνε δήλωση συμμετοχή, ξέρεις εσύ, κάνε τα δικά σου. Μέχρι 27 Μαΐου δεν έχεις και πολλές μέρες, έχεις μόνο 13. Και με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύετε έτσι και την όμορφη πλευρά σας με το Παντέν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που το Παντέν είναι ο μεγάλος υποστηριχτής των φετινών VMAs. Είναι ένας από τους μεγάλους υποστηριχτές και τον ευχαριστούμε. Και κάπως έτσι, παιδιά μου, πάμε να παίξουμε ένα Smash or Pass. Και έχουμε Met Gala και σήμερα. Πάμε γρήγορα να δούμε. Πάτε. Τον Τζόζο Κόνορ. Λοιπόν, πολύ απλό. Δεν μου αρέσει. Πολύ απλό. Δεν είναι για Met Gala. Ακριβώς, για γαμπρός, αλλά δεν θα πω τίποτα για γαμπρούς, γιατί παιδιά, ο καλεσμένος μετά που σας έχω είναι έκπληξη και θα μας τα λύσει όλα. Ένα. Sorry, Τζος μου, δεν μου άρεσες καθόλου. Πάμε στον επόμενο, στην επόμενη. Wow. Θα σας πω. Λέω wow, γιατί αυτή η φωτογραφία που βλέπω είναι σαν να βλέπω πίνακα. Ζωγραφιστό. Το ρούχο δεν μου αρέσει. Δεν έχει χρώμα, black and white. Είναι ωραίος ο πίνακας, γι' αυτό θα βάλω αυτό που θα βάλω. 2. Δεν μου αρέσει πολύ. Μπορεί να είναι σαν πριγκίπισσα, αλλά δεν είδα styling. Και τελευταία είναι η Πενέλοπε Κρούς. Δαντέλα μαύρη. Είναι στη μόδα, το έχω δει. Το έχω ξαναδεί. Γενικά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος με αυτό το Met Gala. 1. Κερδίζει η Nicole Kidman με 2 βαθμούς και κερδίζει ένα ποτιστήρι γιατί ήταν το Met Gala και είχαν πολλά λουλούδια, κάτι που δεν είδα στα σημερινά outfit και με απογοήτευσαν. Αλλά πριν πάω σε break θέλω να σας πω κάτι, παιδιά, γιατί θα πάω. Γιατί είμαι πολύ απογοητευμένος. Λοιπόν, θέλεις να ανέβεις πάνω στη σκηνή των VMAs και να δίνεις εσύ τα βραβεία στους αγαπημένους σου καλλιτέχνες που θα κερδίζεις και θα γίνει ο χαμός και θα βγαίνεις και θα λες εδώ το βραβείο σου, εδώ το βραβείο σου. Το Mad VMA Face by Κοτσόβολος είναι για σένα, γιατί παιδιά αναζητά το πρόσωπο αυτό που θα ανεβαίνει και θα δίνει βραβεία. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο www.vitomusicawards.gr. Όπως καταλάβετε, για τα πάντα μπαίνετε εκεί και θα βρίσκετε την κατηγορία και θα πατάτε. Ή να πάτε απευθείας στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall of Athens, The Mall Athens, στο επίπεδο 0, το Σάββατο 18 Μαΐου από τις 4 έως τις 7 το απόγευμα. Και εκεί δεν θα είσαι μόνος. Θα είναι και ο Βαγγελής Νάκης και η Μοντέρ Σιντερέλα, οι οποίοι θα σε ψυχώσουν, θα σε προετοιμάσουν και θα σε βοηθήσουν κατάλληλα να μπεις μέσα και να κλέψεις τις εντυπώσεις και να είσαι εσύ το πρόσωπο που ψάχνουμε. Αλλά παιδιά, όχι μόνο αυτό. Θα έχουμε και πολύ μουσική, θα γίνει μεγάλο hype, γιατί θα έχουμε live music από το και live radio από το Mad Radio 106,2, τη νούμερο 1 επιλογή σου, από τους παραγωγούς Νίκο Μάντζο και Μέριλιν Σαμαντά. Αλλά και όχι μόνο αυτό, θα κερδίσεις και διάφορες προσφορές, ίσως κερδίσεις και μια διπλή VIP πρόσκληση για τα VMA. Το τονίζω εγώ, gift card, γενικά gift card Κοτσόβολου, τα πάντα παιδιά. Αλλά μην αγχώνεστε ότι εσείς που δεν είστε στην Αθήνα δεν θα έχετε αυτή την ευκαιρία. Την έχετε και εσείς στη Θεσσαλονίκη, αφού θα πραγματοποιηθεί οντισιόν 25 Μαΐου στο κατάστημα Κοτσόβολο στην Καλαμαριά. Σε περιμένουμε στον Κοτσόβολο όλοι εμείς, είτε εκεί είμαστε είτε όχι, να γίνουμε μαζί Mad About Tech. Και με αυτόν τον τρόπο θα πάω σε ένα break και θα επιστρέψω με καλεσμένο. Μην φύγει κανένας! Επιστρέψαμε εδώ στο Mad for Fashion και πριν υποδεχτώ το σημερινό μου καλεσμένο που πραγματικά, παιδιά, είναι ένα icon, θέλω να σας πω κάτι. Η Adidas με τα θρυλικά sneakers, Gazelle, Samba, Handball Special της original συλλογής συνεχίζουν να έχουν ισχυρή επιρροή σε όλο τον κόσμο και σε κάθε κουλτούρα και ταιριάζουν με όλα τα outfits σου. Εσύ πρέπει να τα ανακαλύψεις όλα και θα μπεις τώρα στο adidas.gr να τα δεις ή θα πας στα Adidas Originals καταστήματα στην Καλαμιώτου και στην Αθηναίδος 5. Μην τα χάσεις, παιδιά, πήγα, τα δοκίμασα και ήταν εκπληκτικά. Ταιριάζουν σε κάθε πόδι, σε κάθε άτομο όλων των ηλικιών. Γι' αυτό πρέπει να πας να τα δοκιμάσεις τώρα ή να μπεις στο site να τα ψάξεις, να τα παραγγείλεις και να έρθουν στην πόρτα σου
και να τα φορέσεις και να μαγνητήσεις όλα τα βλέμματα πάνω σου. Και τώρα ήρθε η ώρα να υποδεχτώ και το σημερινό μου καλεσμένο, ο οποίος είναι ένα icon. Που παιδιά θα το διαπιστώσετε και οι ίδιοι τώρα που θα περπατήσει και θα μπει στο πλατό. Δεν είναι τυχαίο κιόλας, αφήκε και το δικό του μπραντ με ρούχα. Ας υποδεχτούμε τον Αλέξανδρο Φίλη. Ή Φίλη, το πάω σωστά. Φίλης, καλά το είπες. Φίλη, τι κάνουμε, πώς είσαι. Δεν σηκώνομαι γιατί έχω καλώδια πάνω μου και θα μου φωνάζουν. Πώς είσαι, όλα καλά, πώς πέρασες το Πάσχα σου. Πολύ καλά, ξεκουραστήκαμε, φάγαμε, παραφάγαμε. Και τώρα επιστρέψαμε, ναι, επιστρέψαμε, ναι, εκεί ήθελε δύο φορές, ναι. Τώρα επιστρέψαμε και... Στον αγώνα, για καλοκαίρι. Ακριβώς, ακριβώς. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πώς έγινε η στροφή από τα οικονομικά, γιατί έχεις σπουδάσει οικονομικά, στη μόδα. Κοίταξε να δεις. Ο πατέρας μου ανέκαθεν ασχολείται με τα ρούχα. Είχε καταστήματα, έκανε χοντρική, έκανε παραγωγή πουκαμίσων και προμήθευε και τα μαγαζιά τα δικά μας και μαγαζιά πελατών. Οπότε κάπως έτσι κι εγώ μετά τις σπουδές μου γύρισα πίσω να δω την επιχείρηση, να δω τη δουλειά. Μου άρεσε, έμεινα, τη συνέχισα, την εξέλιξα και πλέον είμαι εκεί. Άρα κατά κάποιο τρόπο ήταν και μονόδρομος η ενασχόλησή σου με το χώρο αυτό. Επιλογή μου ήτανε. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν το επάγγελμα που ακολούθησε ο πατέρας μου. Θα το κάνεις και εσύ. Θα το κάνω κι εγώ, ναι. Δηλαδή, εγώ έκανα τις σπουδές μου, γύρισα, μπήκα δοκιμαστικά να δω πώς είναι, αν μ' αρέσει. Μου άρεσε, ενθουσιάστηκα. Και είμαι εκεί, είμαι εκεί. Δεν το κατάλαβα αμέσως ότι αυτό θα κάνω για το υπόλοιπο ζωής μου. Τι σε γεμίζει πιο πολύ σε αυτό το χώρο. Κοίταξε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί εμείς συγκεκριμένα κάνουμε παραγωγή ρούχου. Απευθυνόμαστε σε καταστήματα, οπότε πρέπει να είμαστε πάντα ενημερωμένοι με τις νέες τάσεις μόδας. Κάνουμε ταξίδια, παρακολουθούμε εκθέσεις. Είμαστε διαρκώς στην τσίτα, να σου πω. Να είμαστε πάντα ένα brand το οποίο παρουσιάζει κάτι ολοκληρωμένο. Να πούμε το brand ότι είναι το design. Design, ναι, design. Και έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό γενικά ο χώρος της μόδας. Να βλέπεις δηλαδή ο κόσμος να του αρέσει κάτι το οποίο εσύ το έχεις σχεδιάσει, εσύ το έχεις φανταστεί. Και το έχεις κάνει ρούχο. Τι ρούχα μπορούμε να βρούμε στο μπραντ, τι σχέδια, τι ταυτότητα θα του έδινες, αθλητικό, επίσημο, κουστούμι. Έχουμε κουστούμι, πουκάμισο, σακάκι, παντελόνι, παλτό το χειμώνα, γαμπριάτικο κουστούμι. Δηλαδή, μία total συλλογή στο αντρικό ντύσιμο και casual και formal και slim γραμμές και regular. Γυναικεία δεν έχετε, όχι. Όχι, όχι. Πώς και αποφασίσετε μόνο τα ανδρικά και δώσατε φόκους εκεί. Κοίταξε να δεις. Ωραίο και το γυναικείο. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά πάντα μας άρεσε πολύ το ανδρικό ντύσιμο. Ποιο πιστεύεις ότι είναι πιο δύσκολο, το γυναικείο ή το ανδρικό ντύσιμο? Ποιο είναι πιο challenges? Κοίταξε να δεις. Η γυναίκα θέλει μια διαρκή ενημέρωση και ανανέωση. Δηλαδή κάθε εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα θέλει συνέχεια και κάτι καινούριο. Ο άντρας είναι λίγο πιο εύκολος. Τον άντρα τον πας εκεί που θέλεις. Και οι δύο έχουν απαιτήσεις, γιατί πλέον και οι άντρες και οι γυναίκες παρακολουθούν μόδα και στο εξωτερικό, ενημερώνονται και τα δείχνουν τις δυσκολίες τους. Πώς θα σχολιάζεις στον ντύσιμο του Έλληνα, θεωρείς ότι είναι icon, ενδιαφέρεται για το look του? Και οι Έλληνες ντύνονται. Δηλαδή αυτό που σου είπα και πριν, πλέον και μέσα από το διαδίκτυο, από τα social, βλέπουν, παρακολουθούν τις νέες τάσεις, είναι ενημερωμένοι. Οπότε και εμείς σαν εταιρεία όταν τους κάνουμε μια πρόταση δεν τους φαίνεται πολύ περίεργη και τη δοκιμάζουν. Σίγουρα δεν σημαίνει ότι ό,τι γίνεται στο εξωτερικό γίνεται αμέσως και στην Ελλάδα, μπορεί να πάρει λίγο χρόνο, αλλά είναι και ο Έλληνας ενημερωμένος πλέον. Έτσι πιστεύω. Βαδίζει, κάνει κάποια βήματα, πιστεύω. Και... τολμάει, ναι. Φοβάται αυτό να τολμήσει. Λίγο ντρέπεται, ναι. Δηλαδή και εμείς ειδικά που είμαστε στο κοστούμι. Ντρέπεται ο Έλληνας λίγο να βάλει το κοστούμι, γιατί το έχει στο μυαλό του μόνο για κάποιο γάμο, για κάποια βάφτιση. Αλλά βλέπω τώρα τελευταία ότι και για τη βόλτα του θα το βάλουν το κοστούμι, και για τον καφέ του θα βάλουν το σακάκι, το πουκάμισο. Οπότε. Μπορεί να συνδυάσει κιόλας ένα κοστούμάκι με ένα απλό τισεράκι και να γίνει πιο casual. Και ένα sneaker, ναι. Και να έχει ένα ωραίο ντύσιμο κομψό. Και να πα και για καφεδάκι και όλα. Μάρτυρε ή πάνω ότι έτσι ντύνομαι εδώ, βγαίνω έξω και με λένε επίσημο. θέλω να μου πει δύο λόγια για την καλοκαιρινή σα κολεξιόν. Τι θα βρούμε τώρα, τι θα παιχτεί, τι ρούχα. Να πούμε αρχικά ότι η καλοκαιρινή κολεξιόν είναι ήδη διαθέσιμη στα καταστήματα που συνεργαζόμαστε σε Ελλάδα και Κύπρο.
Αυτό που την ξεχωρίζει, θα έλεγα, είναι το χρώμα. Δηλαδή, σε αυτή τη συλλογή παίζουμε πολύ με το χρώμα, καθώς θεωρώ ότι το χρώμα είναι κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία, την ψυχολογία μας, πώς να μπαίνουμε σε ένα χώρο, θέλουμε να είναι φωτεινός. Ναι. Οπότε, αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι δεν χρειάζεται αναγκαστικά να φοράμε ένα μαύρο ρούχο, ένα μπλε, ένα μαύρο κοστούμι, ένα μπλε κοστούμι. Υπάρχει και χρώμα. Υπάρχει το ροζ που φοράς εσύ. Πολύ ωραίο, ναι. Έχουμε βγάλει ροζ κοστούμι, έχουμε βγάλει κίτρινο κοστούμι, πράσινο. Ακόμα και στο γαμπρό. Δεν σημαίνει το γαμπρό που φοράει μαύρο, γκρι, μπλε. Υπάρχει και ροζ γαμπριάτικο. Υπάρχει και λευκό γαμπριάτικο. Δεν έχω δει ακόμα γαμπρό με ροζ Φέτος το θα δεις. Α, ναι. Ανυπομονώ. Ναι, ναι. Επηρεάστηκαν από την ταινία της Barbie. Μπορεί, ναι. Κοίταξε να δεις. Από όταν βγήκε η ταινία και βγάλαμε και εμείς το ροζ το κοστούμι, άρεσε. Αφού στην Αμερική είπαν ότι τους είχε τελειώσει το ροζ χρώμα και δεν έβρισκαν πουθενά. Μπορεί, ναι. Πάντα η τηλεόραση επηρεάζει. Όταν κάποιος δει κάτι στην τηλεόραση, το φοράει, ειδικά κάποιος καλλιτέχνης, σίγουρα θέλει και να το κάνει και αυτός. Και να το ακολουθήσει. Ναι, ακριβώς. Γενικότερα όμως, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ένα στο χώρο αυτό? Θεωρώ πως κάθε επόμενη σεζόν είναι από μόνη της και μία πρόκληση. Καθώς πρέπει συνέχεια να παρουσιάσουμε κάτι καινούριο, να βγάλουμε κάτι καλύτερο το προηγούμενο, να έχουμε μια συλλογή να είναι ενημερωμένη κάθε σεζόν. Οπότε δεν σταματάει λίγο, δεν είμαστε ποτέ σε ησυχία. Βγαίνει καλοκαιρινή συλλογή, αμέσως πάμε για το χειμώνα. Τι καινούριο θα δείξουμε, τι πρώτες θα κάνουμε. Γιατί πρέπει να έχουμε μια πλήρη γκάμα, ώστε το κάθε μαγαζί που συνεργάζεται μαζί μας να είναι ικανοποιημένο. Να είσαι σε γρήγορση αυτό που λέμε. Δεν σταματάμε. Ήδη τώρα ξεκινάμε το χειμώνα. Okay. Ναι, άρα κάπως νωρίς. Ναι. Βασικά τι νωρίς, σε τρεις μήνες φεύγει. Κάτσε, περίμενα, ακόμα δεν είναι το καλοκαίρι. Ναι, αλλά πώς περνάει έτσι. Ακόμα δεν κάναμε ένα μπάνιο. Είσαι κόκκινος λίγο πάντως. Εντάξει, λίγο στον ήλιο βγαίνουμε. Από το μηχανάκι, μην φαντάσεις τίποτα. Okay. Θέλω να μου πεις 5 must fashion items που πρέπει να έχει κάθε άντρα στην καρνταρόπα του. Κοίταξε να δεις. Ένα πουκάμισο, σίγουρα, μονόχρωμο. Είτε μαύρο, είτε λευκό. Εμένα μ' αρέσει το μαύρο γενικά στο πουκάμισο. Και συνδυάζεται εύκολα με όλα τα παντελόνια. Ένα καλό παντελόνι. Ένα σακάκι, ό,τι χρώμα θέλεις. Από τη στιγμή που το έχεις ένα μονόχρωμο παντελόνι, ένα μονόχρωμο πουκάμισο και ένα μονόχρωμο παντελόνι, το σακάκι, ό,τι χρώμα και να ταιριάζει. Αν παίζεις μαύρο, ό,τι χρώμα και να βάλεις πάνω, πάει. Αν παίζεις μαύρο άσπρο, ό,τι χρώμα και να βάλεις πάνω, πάει. Για χειμώνα, π.χ. ένα παλτό. Καμηλό χρώμα, θα έλεγα, κατά προτίμηση. Που κάνει πιο σικάτο. Σνίκερ. Λευκά. Πάνε με όλα. Πάνε με το κοστούμι. Πάνε με το πιο casual. Όπως και να το βάλεις, ταιριάζει. Είναι ωραίο, ναι. Ωραία. Τα είπαμε πέντε, δεν. Εντάξει, νιώθω. Είπα πέντε ή ξέχασα κάτι. Όχι, πέντε είπες, ναι. Πέντε είπε. Σωστά. Ναι, εντάξει, πάνω από πάνω. Τους ακούς και εσύ. Παιδιά, σας ακούει πάρα πολύ δυνατό άνθρωπος. Σκεφτείτε πώς σας ακούω εγώ στο μικρόφωνο, στο αυτή. Πώς αντέχεις, ναι, πραγματικά. Εντάξει, νιώθω καλυμμένος γιατί και τα πέντε που πες τα έχω στην καρνταρόπα μου, οπότε δεν θα είμαι out of fashion ούτε αυτή. Εντάξει, εσύ είσαι διαβασμένος. Λιγάκι, νομίζω επιβάλλεται. Να σου πω, υπάρχει κάποιος Έλληνας ή ξένος συνάδελφος που ξεχωρίζει στα outfits του, τα ρούχα του και θα ήθελες στο μέλλον ίσως να συνεργαστείς? Παρακολουθώ γενικά και την μόδα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε εκθέσεις που πηγαίνω. Αν θα μου έλεγες κάποια συνεργασία που θα γινόταν π.χ. μια κολεξιόν σε συνεργασία με κάποια μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού, σίγουρα θα σου έλεγα Boss, Armani, Carl. Ποιος θα ήθελες να φορήσει δημιουργίες σου, δημιουργίες που έχετε, κάποιος wannabe? Γενικά το κυνηγάω και έχουμε ντύσει αρκετά ονόματα, είτε στον χώρο της τοπίας, της μουσικής. Έχουν βάλει αρκετοί, έχω καταφέρει. Θα ήθελα να ντύσω και το Σάκη του Ρουβά, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, Σάκη, αν μας ακούς αυτή τη στιγμή, άκουσες το έτοιμο. Αυτό θα το ήθελα να το αποκορύφωμα. Και θα τελειώσει και το αποθυμένο. Ελπίζω να το καταφέρουμε. Θα ελπίζω τα καταφέρετε, μην αγχώνεστε. Μην αγχώνεστε. Think positive και όλα θα γίνουν. Τι θα συμβούλευες σε ένα νέο παιδί που θέλει να μπει τώρα σε αυτό το χώρο να δοκιμαστεί? Να το ακολουθήσει, να το κυνηγήσει. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο χώρος μας. Όπως είπα, το μυαλό είναι συνέχεια σε εγρήγορση.
δεν σταματάει να σκέφτεται, να δημιουργεί και σε προκαλεί πραγματικά μεγάλη ικανοποίηση όταν βλέπεις δημιουργίες σου να τις φοράνε, να τους αρέσουν, να σε επιλέγουν. Είναι πολύ σημαντικό. Οπότε θα έλεγα να το κυνηγήσουν. Όπως κάθε όνειρο. Ό,τι όνειρο έχει ο καθένας, καλό είναι να το κυνηγήσει. Αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις κιόλας. Δηλαδή, καλύτερα τίποτα δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι ωραίος χώρος. Είναι ωραίος χώρος. Και δημιουργικός. Έχει φαντασία. Ακριβώς. Τέλεια. Με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Στη συνέντευξη εννοώ πρώτο μέρος, μην μπερδεύεστε. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε εδώ με τον Αλέξανδρο. Επιστρέψαμε εδώ στο Math for Fashion και στην παρέα μας έχουμε τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, Αλέξανδρε μου, είσαι έτοιμος για το παιχνίδι μας? Θα παίξουμε. Πάμε. Θα παίξουμε τώρα. Θα παίξουμε το Don't Think It. Μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θα πρέπει να μου απαντήσεις σε 10 διλήμματα μόδας. Άμα, πάμε. Θεωρείς ότι θα καταφέρεις? Καταφέρω, ναι. Για να δούμε. Don't Think It. Κοστούμι ή αθλητικά ρούχα? Κοστούμι. Total Black ή Total White Outfits? Total Black. Blazer ή δερμάτινο σακάκι? Blazer. Ρόζι τυρκουάς κουστούμι? Ροζ. Ψιλοκάβαλα μέσα τα παντελόνια ή skinny jeans? Ψιλοκάβαλα. Orange is the new black ή φλωράρα αποχρώσεις? Φλωράρα. Μοκασίνια ή αθλητικά παπούτσια? Αθλητικά. Χρυσά ή ασημένια κοσμήματα? Χρυσά. Να την δέσαι full υπερβολικά το πρωί ή casual το βράδυ? Και τα δύο πολύ. Buzzcut ή all time classic haircut? Πώς ξανά? Buzzcut ή all time hair classic haircut? All time hair classic. Απάντησες και στα 10. Ακριβώς το time. Εντάξει, τα δύο άκρα. Από εδώ το buzzcut και εδώ το all time classic haircut. Buzzcut είπες, δεν το άκουμε. Ναι, buzzcut. Πώς φαντάζεσαι τώρα, Αλέξανδρο, σε 5 χρόνια τώρα που τελείωσε και το παιχνιδάκι μας? Να έχουμε γίνει ακόμα πιο γνωστοί. Να είμαστε σε ακόμα περισσότερα καταστήματα, καλά καταστήματα. Να συνεχίσουμε να κάνουμε τις καμπάνιες μας, τις κολεξιών μας, μεγαλύτερες κολεξιών, περισσότερα ρούχα, την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα. Την υγεία και όλα θα γίνουν. Αυτό και να είμαστε καλά. Εγώ πάντως θέλω να φορέσω δημιουργία σας, γιατί είστε πολύ στιγμή. Σε περιμένω από το showroom όπου το θέλεις. Πού είναι το showroom σας? Είμαστε στο Περιστέρι. Οκ. Το πες on camera. Σε ακούνε όλοι. Ακομπάρτι. Δεν κρυβόμαστε. Δεν κρυβόμαστε. Και κάπου εδώ τελείωσε και το σημερινό μας επεισόδιο. Ελπίζω να περάσεις όμορφα. Πέρασα τέλεια. Και να το διασκέδασες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Είμαστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε και το κοινό μας που μας έβλεπε τώρα όλη αυτή την ώρα. Εμείς σας αποχαιρετήσουμε και μην ξεχνάτε, ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι την ίδια ώρα, 7 η ώρα στο MAD TV.